δυνάμων, δια του Σταυρού σου χωρείτε μας. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατεναντίον τορδουμένος και των σοφυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτε μας. Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκα ορδώσα τα πλημελήματα ημών και παρέκουσα η άματα της εμπίστης να πάρνουσι την ευλογία σου άκραντε. Έσπινα πρόσδεξε τα θεήσεις των ρούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως. Υπάσανε πίτα μου είσαι ανατίθιμη μήτε του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ο εναγής θαυμαστός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχρήσης. Την αγάπη μου και τις θερμότατες εγκάρδιες ευχές μου. Να σας πω ότι θα σας θυμάμαι καθημερινά στην προσευχή μου και έτσι πρέπει να κάνει ένας επίσκοπος να θυμάται τα παιδιά του. Λοιπόν, κάθε μέρα σας θυμάμαι και κάθε μέρα σας μνημονεύω στη Θεία Λειτουργία, φανερώνοντας με αυτόν τον τρόπο πόσο πολύ σας αγαπώ και πόσο πολύ σας σκέπτομαι. Σας εύχομαι λοιπόν αυτή τη χρονιά να είναι ο Θεός μαζί σας, να φωτίσει τη διάνοιά σας και τη σκέψη σας, να οδηγεί τα βήματά σας, να σας χαρίζει υγεία που είναι το ανώτατο αγαθό που έχουμε πάνω στη γη, βλέποντας όλα αυτά τα οποία γίνονται σήμερα στις μέρες μας, και ακόμη να χαρίσει σε όλους μας και σε εσάς και στους εκπαιδευτικούς που σκύβουν με ιδιαίτερη επιμέλεια και που τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και ο δίκαιος έπαινος που εδώ στην αθλητική μας επαρχία έχουμε τέτοιο επίπεδο εκπαιδευτικών. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, αλλά και στους γονείς σας. Μαζί με όλες αυτές τις ευχές, μην ξεχάσετε αυτή τη χρονιά να γνωρίσετε τον εαυτό σας, όλοι μας. Το γνώθις αυτόν, αυτό των αρχαίων Ελλήνων. Πραγματικά, αν το κάνουμε αυτό, τότε θα έχουμε φτάσει στην πολυμάθεια. Τότε πραγματικά θα έχουμε γίνει σοφοί. Καλή δύναμη, παιδιά μου. Καλή χρονιά, ο Θεός μαζί σας. Εγώ είμαι ένας, εσείς είστε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Μία ερώτηση. Έχετε ξεκουραστεί όλοι? Όχι. Τα διαλύματα σας αρέσουν? Όχι. Σε ποιους αρέσουν τα διαλύματα? Σε κανένα. Ξαναρωτάω, το διάλειμμα σε ποιους αρέσει? Σε κανένα. Σας αρέσει το διάλειμμα? Ωραία λοιπόν. Σας καλώ με πρώτη μέρα τη σημερινή σε ένα διάλειμμα όμορφο μόρφωσης και προσπάθειας για να πετύχουμε τους σκοπούς μας. Σας εύχομαι εκ μέρους των διευθυντών των τριών σχολείων και των καθηγητών σας καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη. Εύχομαι καλή επιτυχία στους μαθητές της τρίτης λυκείου των τριών λυκείων και θα είμαστε μαζί σας στον αγώνα σας. Θα το διαπιστώσετε στη συνέχεια και λέω θα είμαστε μαζί σας όλοι αυτοί που βλέπετε σήμερα μπροστά σας, οι καθηγητές σας, οι διευθυντές και οι υπεύθυνοι του νομού, του Δήμου, θα είναι δίπλα σας για να πετύχετε αυτό που θα προσπαθήσετε. Σας εύχομαι λοιπόν και πάλι καλή δύναμη, υγεία, καλή σχολική χρονιά.
Με την έναρξη λοιπόν αυτή τη σχολική περίοδου, θα ήθελα και εγώ να σα καθυστερήσω για να τελείωσε λοιπόν το καλοκαίρι. Οπότε προσγειωνόμαστε όλοι στην καθημερινότητα και στην πραγματικότητα. Η καθημερινότητα αυτή, άλλες φορές είναι δύσκολη, αλλά αρκετές φορές θα έλεγα μπορούμε να την κάνουμε εύκολη. Αυτό θα επιτευχθεί θέτοντας στόχους, βάζοντας στόχους και βέβαια έχοντας μία συνεργασία όλοι μαζί. Ο Δήμος αποτελεί το σπίτι όλων. Ο Δήμος λοιπόν θα είναι κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Άλλωστε μας δόθηκε η ευκαιρία με τους διευθυντές σας πριν από δύο μέρες να θέσουμε τους περισσότερους από τους προβληματισμούς αυτούς και να βάλουμε τις βάσεις για μια υγιή και αγαστή συνεργασία. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι από τη μία να θέτετε στόχους και από την άλλη να σέβεστε. Να σέβεστε να υπάρχει σεβασμός μεταξύ σας, να σέβεστε τους καθηγητές σας, να σέβεστε τους γονείς σας, να έχετε πίστη. Μόνο με πίστη, με θέληση και δύναμη πάνω απ' όλα να επιτυχάνουμε αυτούς τους στόχους που θέτουμε καθημερινά. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν σε όλους, καλή δύναμη και αισιοδοξία πάνω απ' όλα. Σεβασμιότατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αστυνομική Διευθυντή, σεβαστή λειτουργή της παιδείας, όλης της ιεραρχίας, από το προϊστάμενο της περιφερειακής εκπαίδευσης, τον οικείο διευθυντή της δευτεροβάθμιας, τους διευθυντές των τριών λυκείων και τους μάχημους καθηγητές, αγαπητά παιδιά και των τριών τάξεων του λυκείου, των τριών λυκείων, των γενικών λυκείων της Καστοριάς, ξεκινάτε την καινούργια σχολική χρονιά. Έχετε σε αυτή τη χρονιά όνειρα, στόχους, προσδοκίες. Σε αυτό το δρόμο η επιτυχία εξαρτάται από τη μια μεριά από εσάς, από την άλλη από εμάς. Εμείς είμαστε πρώτα οι γονείς σας που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα σας. Δεύτερον οι καθηγητές σας, τους οποίους πρέπει να ακούτε και να σέβεστε γιατί είναι βασικοί συντελεστές. Και τρίτον είμαστε εμείς που εκπροσωπούμε την πολιτεία σε όλες τις βαθμίδες και πρέπει να κάνουμε αυτά που μας αναλογούν. Όταν θα τελειώσετε το λύκειο και αναπετύχετε στη ζωή, πρέπει να έχετε μια πολύ καλή γενική παιδεία. Μια παιδεία η οποία θα βασίζεται στην ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του τόπου μας. Με αυτά τα όπλα ταυτόχρονα πρέπει να εμπλουτιστείτε με εκείνα τα πράγματα στο μυαλό σας, να έχετε ανοιχτά αυτιά και μάτια για να μπορείτε να επιβιώσετε αξιοπρεπώς, ελληνοπρεπώς στην Ευρώπη που είμαστε ένα ισότιμο ισχυρό μέλος και άμα θέλετε και σε όλο τον πλανήτη Γη. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν εμείς θα είμαστε κοντά σας, δίπλα σας και σας ευχόμαστε να έχετε υγεία και δύναμη και την τελική επιτυχία. Να είστε καλά. Διαβάζω παιδιά το μήνυμα της κυρίας Τελιορίδου, η οποία είναι εκτός Καστοριάς. Θα ήθελα να ρωτηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλη τη μαρτυριώσα νεολαία μια δημιουργική πορεία στον κόσμο της γνώσης, της καλλιέργειας του πνεύματος, της κατάρτισης και της περιήγησης στον κόσμο της επιστήμης. Προάγοντας και διαμορφώνοντας την ελεύθερη και δημιουργική σκέψη, τη δημοκρατική συνείδηση, την παιδεία. Στοχεύοντας την πρόοδο μέσα σε ένα περιβάλλον χαράς και αγάπης, με σεβασμό και ασφάλεια, το σχολείο μας οδηγεί στην υλοποίηση των προσδοκιών και των ονείρων μας. Όνειρα που οριμάζουν για τους τελειόφυτους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, που διεκδικούν στην είσοδό τους την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη σύγχρονη κοινωνία, το μεγαλύτερο αγαθό εξακολουθεί να είναι η κατάρτιση της ουσιαστικής παιδείας, που μας καθοδηγεί σε όλη μας τη ζωή. Καλή σχολική χρονιά με υγεία και πρόοδο. Με εκτίμηση Ολυμπία Τελιορίδου. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί μαθητές, έχουμε ολόψυχα καλή πρόοδο και μια καλή σχολική χρονιά. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου σας εύχομαι να έχετε επιτυχία στους στόχους τους οποίους έχετε βάλει στη ζωή σας. Να θυμάστε ότι ποτέ δεν είναι η τελευταία δοκιμασία σας. Να είστε γεροί. Έχουμε καλή δύναμη και μια δημιουργική χρονιά στους διευθυντές των λυκείων μας και τους καθηγητές του σχολικού συγκροτήματος αυτού. Και εμείς ως περιπέτεια είμαστε πάντα δίπλα σε συνεργασία με τον Δήμο Καστοριάς και τον Δήμαρχο Γιάννη Κορετζίδη σε όλα τα προβλήματα που δημιουργούν στη λειτουργία και στις υποδομές των σχολικών συγκροτημάτων της Καστοριάς. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο έργο σας.
και μια καλή σχολική χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σε ευχηθώ καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Είναι μια ευκαιρία, ξεκινάμε μια καινούργια χρονιά, είναι μια ευκαιρία για εσείς. Μια ευκαιρία για να αποκτήσετε γνώσεις και εμπειρίες, να αποκτήσετε αξίες και ιδανικά. Και θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα σε αυτούς που φέτος τελειώνουν τη σχολική του ζωή. Μια σχολική ζωή που άνθρωπος σε ξεκίνησε από την πρώτη μέρα που πήγατε στον νηπιαγωγείο. Μια τέτοια μέρα πριν από αρκετά χρόνια. Αύριο θα είστε ακαδημαϊκοί πολίτες. Θα είστε οι νέοι πολίτες στη χώρα. Φροντίστε να αξιοποιήσετε την ευκαιρία αυτή που σας δίνει κάθε χρόνια. Η καθημερινότητα που πολλές φορές μπορεί να σας φαίνεται βαριά, είναι αυτή όμως που θα υφάνει την αυριανή σας εξέλιξη. Δώστε λοιπόν την πρέπουσα προσοχή. Και θα ήθελα να απευθυνθώ στους συναδέλφους, στους εκπαιδευτικούς. Αγαπητοί συνάδελφοι, βοηθήστε τα παιδιά, στηρίξτε τα. Έτσι ώστε να γίνουν πραγματικά σκεφτόμενοι πολίτες και να διαβεβαιώσω όλους, όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση της Μακεδονίας θα είναι δίπλα σας στο οποιοδήποτε χρόνο σας. Προσκεκλημένοι, αγαπητοί γονείς, κύριε Διευθυντές του Νομοδικείου, κυρία Διευθύντρια, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί μαθητές και μαθητρίες των Νομοδικείων Σχόλων και Νομοδικείων. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, όπως είπαμε, θεωρούμε ότι είστε ξεκούραστοι και εσείς και εμείς για να ξεκινήσουμε όλη μια νέα σχολική χρονιά με δύναμη, με προσδοκίες, με ελπίδες, τις οποίες θα προσπαθήσουμε όλη από την μας μεριά να τις πραγματώσουμε, να γίνουν πραγματικότητα για εσάς. Χρειάζεται και από εσάς η δική σας προσπάθεια και επιμονή. Σας εύχομαι καλή δημιουργική χρονιά, με υγεία και καλή χρόνο. Οι Καστοριάς που σήμερα ήταν μαζί μας και δήλωσαν με την παρουσία τους και με τις ευχές τους ότι θα είναι δίπλα μας σε κάθε προσπάθεια. Θεωρώ ότι με αμοιβαίο σεβασμό όλοι προς όλους θα πετύχουμε το σκοπό μας. Να σας ευχηθώ και άλλη μια φορά καλή σχολική χρονιά, υγεία και δύναμη. Ό,τι χρειάζεστε θα είμαστε δίπλα σας, να το ξέρετε.